Νομίζω ότι ο καταλληλότερος τρόπος για να ξεκινήσουμε αυτές τις συνεντεύξεις, αφού πρώτα σε καλωσορίσουμε στα γραφεία του περιοδικού μας, είναι να σου ζητήσουμε να παρουσιάσεις εσύ τον εαυτό σου, σε όσους με βλέπουν. Ναι, εγώ είμαι ένας δικηγόρος, ο οποίος ασχολούμαι πάρα πολύ με τα θέματα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Εστιάζω έτσι ιδιαίτερα στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και ανθρώπων. Είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι από μικρότερος. Mm-hmm. Και ειδικά με το θέμα της ταυτότητας φύλου τα τελευταία χρόνια και με το Σύμφωνο Συμβίωσης έχω ασχοληθεί. Αλλά έχω ασχοληθεί επίσης και με ζητήματα διαφάνειας, με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικά με θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν μου αρέσουν τα πολύ τετριμένα της δικηγορίας, γιατί τα βαριέμαι, πρέπει να πω λίγο. Δηλαδή, δεν κάνω διαζύγια και τέτοια. Ασχολούμαι με θέματα δικαιωμάτων. Και για να πάμε λίγο και στο κομμάτι των ευρωεκλογών, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, πώς προέκυψε η συμμετοχή με το ψηφοδέλτιο? Εγώ είχα κλείσει τον κύκλο μου στην Περιφερειατική ως συμπαραστάτης του πολίτη και είδα ότι έρχονται οι ευρωεκλογές. Έπρεπε ο ίδιος να αποφασίσω κάτι. Δεν είχα μία προδιατυπωμένη άποψη για το τι πρέπει να ψηφίσω. Οπότε διάβασα τι έχει κάνει το κάθε κόμμα στα θέματα που ενδιαφέρουν εμένα. Έτσι κατέληξα ότι, ας πούμε, όσον αφορά τη ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα, το ποτάμι είχε όλο το πακέτο. Ήταν το 100%. Μετά είδα ότι το ποτάμι κινδυνεύει, γιατί είχε πέσει πάρα πολύ χαμηλά στα ποσοστά του και σκέφτηκα ότι, κοίταξε να δεις, αφού έχουμε έναν υποστηρικτή τόσο σημαντικό στην Ευρωβουλή αλλά και στη Βουλή, θεώρησα μια μορφή υποχρέωση το να κάνω κάτι. Και γι' αυτό το λόγο πήγα στο ποτάμι και τους είπα ότι ενδιαφέρομαι και είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Αυτό που έχω, μια πορεία μάλλον που έχω, είναι ότι σας γνωρίσαμε μέσα από την ιδιότητα ως δικηγόρος και μέσα από αυτήν την ιδιότητα έχετε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη και δυναμική πορεία στο κομμάτι των δικαιωμάτων, όπως είπατε εσείς και συγκεκριμένα τον LGBT. Ναι. Πώς όμως αυτή η πορεία μπορεί να συνεχιστεί με τη θέση του ευρωβουλευτή? Λοιπόν, αυτά που αποφασίζουν στην Ευρωβουλή είναι οι ευρωπαϊκοί νόμοι. Είναι δηλαδή ζητήματα τα οποία σχετίζονται πάρα πολύ με την νομοθεσία. Μάλιστα, το Φεβρουάριο ψήφισαν και τη ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα για όλη την περίοδο 2019-2024, που θα είναι το Ευρωκοινοβούλιο που θα ψηφίσουμε τώρα. Και πρέπει να πω ότι η ατζέντα είναι πολύ διστακτική. Δηλαδή, αυτά που ήδη έχουν αποφασίσει είναι λίγο σούπα, για να το πω έτσι, λίγο απλά, έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι χρειάζεται πιο πολύ ενίσχυση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να πάρει πιο πολλές πρωτοβουλίες και κυρίως να λάβουμε υπόψη ότι κινδυνεύει αυτή τη στιγμή. Είναι έτοιμη η ακροδεξιά από πάνω να ψηφίσει σε όλη την Ευρώπη και να ισοπεδώσει όλες αυτές τις κατακτήσεις. Οπότε, πραγματικά έχω ένα τρομακτικά μεγάλο προσωπικό ενδιαφέρον για αυτή την εξέλιξη. Άμα ρωτήσουμε αν υπάρχει έτσι κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα στην περίπτωση που εκλεγείτε. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ παλιό κείμενο, είναι του 2000. Πρέπει να ανανεωθεί, να επικαιροποιηθεί. Επίσης, έχουμε την οδηγία για την ίση μεταχείριση, η οποία αφορά μόνο τα εργασιακά. Πρέπει να επεκταθεί και στα θέματα της εκπαίδευσης, της υγείας, στα θέματα των κοινωνικών παραγών και των συναλλαγών. Αυτά είναι πράγματα που θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν θα τα κάνει μέσα στην επόμενη περίοδο. Και συνεπώς εγώ πραγματικά έχω τεράστιο ενδιαφέρον να είμαι εκεί. Ωραία. Ας πάμε λίγο στο κομμάτι των ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ υποψηφιότητων. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό σήμερα να υπάρχει μια ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ υποψηφιότητα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να καταλαβαίνει ο πολίτης ότι δεν είναι πια κάτι κρυφό το να είσαι λεσβία, το να είσαι γκέι, το να είσαι αμφί, να είσαι τρανς, οτιδήποτε. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο πρέπει να μας δημιουργεί, να προκαλεί στιγματισμό ή να εκλαμβάνεται ως μια αρνητική ιδιότητα. Ξέρεις, δεν θα τον εμπιστευτώ γιατί αυτό το παιδί είναι γκέι, ας πούμε, που ακούγαμε παλιά. Οπότε είναι σημαντικό να βγαίνουμε και να δηλώνουμε την ταυτότητά μας και πραγματικά αισθάνομαι άσχημα όταν υπάρχουν συνυποψήφοι οι οποίοι έχουν και αυτή την ιδιότητα. Δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό. Κανείς δεν είναι μόνο αυτό. Έλεγα χθες στο ντοκιμαντέρ για τον Ζακ, μόνος του έλεγε «Δεν είμαι μόνο αυτό». Και όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι σαφέστατα ήταν μια πολυεπίπεδη προσωπικότητα. Θεωρώ ότι και όλοι μας είμαστε. Παρ' όλα αυτά, θεωρείτε ότι τουλάχιστον
η LGBT κοινότητα θα πρέπει να δει θετικά τα υποψήφια άτομα που μιλάνε ανοιχτά για την σεξουαλική ταυτότητα ή για την ταυτότητα φίλου. Καθένας έχει τη δική του πολιτική ταυτότητα, νομίζω, ή τη διαμορφώνει τέλος πάντων. Δηλαδή, ξέρω ότι κανείς δεν θα, καμία δεν θα ψηφίσει κάποιον μόνο για αυτή την ιδιότητά του. Από την άλλη πλευρά, δυστυχώς βλέπω χαμηλή πολιτικοποίηση στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και πραγματικά και η δική μου συμμετοχή θέλει να κινητοποιήσει ανθρώπους και μου το έχουν πει πάρα πολλοί κόσμος. Ότι ξέρεις, εμείς δεν ασχολούμαστε, αλλά επειδή είδαμε εσένα, έχουμε αρχίσει και διαβάζουμε. Αυτό για μένα είναι με τις πολύ πολύ μικρές δυνάμεις που έχω, είναι ένα κέρδος νομίζω. Να το πάω λίγο και πιο προσωπικά. Ναι. Δηλαδή να ρωτήσω ότι αν ο Βασίλης Σωτηρόπουλος θεωρεί ότι θα έχει τη στήριξη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Επειδή είναι ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ. Όχι, όχι, αυτό είναι σίγουρο όχι. Δηλαδή, πραγματικά, κανείς δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε αυτό. Και όσοι το κάνουν, αυταπατώνται και δεν πρόκειται να έχουν επιτυχία. Δεν νομίζω ότι το κάνει κανείς πάντως από, και από τους έξι που είμαστε ανοιχτά υποψήφοι. Εννοείς να εννοείται, συγγνώμη. Να βασίζεται κανείς ή κάποια στο ότι λόγω της ιδιότητάς της αυτής θα ψηφιστεί από την κοινότητα. Δεν νομίζω ότι το κάνει κανείς. Αν το πάμε σε επίπεδο παρατάξεων. Θεωρείτε ότι οι παρατάξεις χρησιμοποιούν αυτή την ταυτότητα? Ναι, σαφέστατα, σαφέστατα. Οι παρατάξεις το θέλουν, γιατί πια έχουν αναγνωρίσει ότι είναι ένας λόγος που διευρύνει το εκλογικό ακροατήριο και θέλουν να υπάρχουν ΛΟΑΤΚΙ υποψήφοι. Τουλάχιστον οι παρατάξεις του προοδευτικού χώρου, έτσι. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Και αυτή στην παράταξη. Ναι, ναι, και το ποτάμι. Σαφέστατα θέλει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, θυμίζω, ο Γιάννης Μανολάκης ήταν ένας από τους πρώτους ανοιχτά γκέι υποψήφιους ευρωβουλευτές. Κύριε Σωτηρόπουλο, τι άλλο θέλετε να γνωρίζουμε για εσάς και κάτι που θέλετε να μεταφέρετε και. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ποτάμι έχει αποδείξει ότι το 2015, ας πούμε, που ήρθε το Σύμφωνο Συμβίωσης, πρόσθεσε το θέμα της αναγνώρισης της επιμέλειας του δεύτερου μη βιολογικού γονέα. Το 2016, όταν ψηφίστηκε η ίση μεταχείριση, το ποτάμι ήταν αυτό που ζήτησε να επεκταθεί και στον τομέα της υγείας και στον τομέα της εκπαίδευσης. Και το 2017, όταν ψηφίστηκε η ταυτότητα φύλου, το ποτάμι ζήτησε αυτή η διαδικασία να μην γίνεται στα δικαστήρια, αλλά να γίνεται με μια απλή δήλωση στο ληξιαρχείο. Το ποτάμι επίσης έχει ζητήσει να θεσπιστεί ο γάμος για ομόφυλα ζευγάρια και να αναγνωριστεί και το δικαίωμα της τεκνοθεσίας. Είναι δηλαδή ένα κόμμα το οποίο έχει το 100% της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντας. Αυτό θέλω να πω. Και δεν θέλει να μένουν κενά στο παζλ. Θέλει να συμπληρωθούν όλα τα κενά στο παζλ. Αυτό ενδεχομένως να το ακούσετε και από άλλους υποψηφίους. Όμως, ειδικά για τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια κυβέρνηση 4 ετών που έχει κάνει σημαντικά βήματα. Το αναγνωρίζουμε όλοι, το Σύμφωνο Συμβίωσης, ταυτότητα φύλου, η ίση μεταχείριση. Αλλά έχει αφήσει κενά στο παζλ, τα οποία εμείς σε όλη την τετραετία επιμέναμε και δεν εισακουστήκαμε δυστυχώς από την πλευρά της κυβέρνησης. Οπότε αυτό θέλω να έχουμε στο μυαλό, ότι εμείς είμαστε για όλο το πακέτο. Ωραία. Να τολμήσω να σας ζητήσω μια κριτική της παράταξης που εκπροσωπείτε. Ναι, στο κομμάτι δικαιωματικό. Ναι, ναι, το ποτάμι στα δικαιωματικά δεν νομίζω ότι έχω να επικρίνω κάτι. Έχω να αναφέρω ότι υπήρξαν πολλές παλινοδίες και υπήρχε και κακή διαχείριση ενός πολύ θετικού δυναμικού πολιτικού που είχε και όλοι αυτοί ότι πήγαν στο Κινάλ και μετά γύρισαν ήταν κάτι το οποίο έγραψε αρνητικά, θεωρώ. Και μπορεί να δώσει και ένα λάθος μήνυμα και στους ανθρώπους όπως εγώ που ενδιαφερόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω είμαστε εντάξει. Αν εσείς δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Είμαι εντάξει. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε για τη συζήτηση και να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στο Antivirus. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.